Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε στα 20 άτομα που μ' ακούνε? Καλά είστε? Ελπίζω να σας βρίσκω υγιείς και ευτυχισμένους. Τώρα έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ στο Netflix και δεν το έχω δει όλο ακόμα, έχω δει 4 επεισόδια, βαρέθηκα, αλλά θα το δω όλο γιατί με ενδιαφέρει το θέμα. Λέγεται, περιμένετε ένα λεπτό, ένα λεπτό. Λέγεται «Στα ίχνη των εξωγήνων» και βασίζεται σε μαρτυρίες, σε έρευνες, σε ενός δημοσιογράφου που ασχολείται με αυτό το θέμα από το 70. Ένας παλαιμάχος δημοσιογράφος. Και αναρωτιόμουν πότε θα σταματήσει να γαυγίζει ο σκύλος μου για να μιλήσω ελεύθερα. Σταμάτησε, ελπίζω να μην συνεχίσει να γαυγίζει. Και θέλω να μιλήσω για τους εξωγήινους. Εντάξει, σας έχω πει και όποιος με παρακολουθεί, εγώ δεν ήμουν καλός μαθητής, είμαι σκράπας, δεν ασχολήθηκα καθόλου να μορφωθώ όταν ήμουν μικρός. Μορφώνομαι όσο μπορώ τώρα με ντοκιμαντέρ, podcast, ακουστικά βιβλία, ξέρετε, βιβλία που ακούς και τέτοια, με κανάλια επιστημονικά στο YouTube όπως το Αστρόνιο, Καθημερινή Φυσική, το Νιλ Ντεγκράισον, πως λέγεται, τον αστροφυσικό, ακούω αυτόν πολύ και γενικά ενημερώνομαι από αυτούς. Καταρχάς θα ήθελα να σας πω κάτι που δεν θα με πιστέψετε, αλλά και οι περισσότεροι φίλοι μου δεν με πιστεύουν και γελάνε όταν το λέω, αλλά είχα ένα περιστατικό με UFO. Κοιτάξτε, δεν λέω ότι ήταν UFO, μπορεί να ήταν και κάτι άλλο και να το έχω παρεξηγήσει, έτσι. Τώρα θα μου πείτε είσαι διπολικός, βλέπεις παρεστήσεις και τέτοια. Τότε δεν ήμουν διπολικός, ήμουνα... Τι ηλικία είσαι στην πέμπτη δημοτικού? Ξέρω εγώ, 7-8 χρονών, πιο μεγάλο, δεν θυμάμαι. Και μόλις είχαμε έρθει από την Κωνσταντινούπολη στην Ελλάδα και ξέρετε, είχε μια πόρτα το σπίτι πίσω και είχε μια σκάλα που ανέβαινε πάνω στην ταράτσα. Και ήταν ωραία ταράτσα γιατί είχε πολύ μεγάλο κενό πάνω στον αέρα και έβλεπε τα αστέρια. Και είχε ένα σπιτάκι εκεί και σκεφτόμουν, ξέρετε, να το κάνω δωμάτιο δικό μου. Καταλαβαίνετε τώρα, ήθελα δικό μου χώρο. Και ανέβαινα συχνά πυκνά να δω τι θα κάνω με αυτό το χώρο. Και κοίταγα τα αστέρια γιατί μου άρεσε μικρός, το κοιτάω τα αστέρια. Τώρα δεν τα πολύ κοιτάω, το έχω παρατήσει το θέμα. Να κοιτάω τα αστέρια και να νιώσω δέος. Δεν ξέρω γιατί. Μικρός ένιωσα πολύ ζέος όταν κοίταγα τα αστέρια και τόσο μικροί που είμαστε και τόσο ασήμαντοι. Γιατί από μικρός έβλεπα ταινία με εξωγήινους και πάντα ένιωσα ότι είμαστε πολύ μικροί και ότι υπάρχει κάτι εκεί έξω πολύ μεγάλο, πολύ τεράστιο κόσμο που δεν θα ανακαλύψουμε ποτέ, τέλος πάντων. Και κοίταγα τα αστέρια, αλλά σε μια φάση δεν κοίταγα τα αστέρια και τότε άκουσα ένα ήχο. Ανέβαινα στη σκάλα και καθόμουν εκεί και κοίταγα το σπιτάκι αυτό που σκεφτόμουν να το κάνω δωμάτιο και ακούω ένα ήχο, ένα και γυρνάω πάνω και βλέπω ένα τεράστιο στρογγυλό, σαν φεγγάρι έμοιαζε, αλλά ήταν, το ένιωσα μηχανικό γιατί ο ήχος με έκανε να κοιτάξω πάνω. Καταλάβατε, δεν κοίταγα εκείνη την ώρα τα αστέρια. Είχα σταματήσει να κοιτάω και με έκανε ο ήχος να κοιτάξω πάνω. Και πέρασε αυτό από το διπλανό κτίριο, φάνηκε από την ταράτσα που ήταν πιο μεγάλο το κτίριο και μπήκε στο μεγάλο κενό που έχω εγώ στην ταράτσα μου που βλέπω τα αστέρια. Πέρασε από μπροστά μου όλο αυτό και έφυγε από την άλλη.
αφού θυμάμαι μετά το περιστατικό που είδα αυτό στις σκάλες στην Απριλάια από πάνω μου, είχα φωνάξει τον αδερφό μου με ενθουσιασμό, έλα 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 έλα, και ο αδερφός μου κοιμόταν και το ξύπνησα και ήταν έτσι δαυλακωμένος από τον ύπνο, τον έβαλα κάτι σκάλες και να κοιτάει τον ουρανό και είχε κρύο εκείνη τη νύχτα. Και μου λέει, τι κάνουμε εδώ, τι θα δούμε. Κοίτα, 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 θα περάσει, του λέγα. Κοίτα, θα περάσει. Δηλαδή, είχα ενθουσιαστεί τόσο πολύ από αυτό που είδα, που νόμιζα ότι θα το ξαναδώ, θα ξαναπεράσει εκείνη τη στιγμή. Και θυμάμαι να μου λέει ο αδερφός μου εκείνη την ημέρα, μετά από μισή ώρα, κρυώνω και πάω κάτω και παίρνω κουβέρτες. Ανεβαίνω πάνω και τον σκεπάδω με τις κουβέρτες και τον έβαλα να κάθεται άλλη μια ώρα εκεί πέρα πάνω. Εντάξει, τελικά δεν πέρασε. Και ο αδερφός μου κρύωνε με σκεπάσματα και κοίταγε τον ουρανό, θυμάμαι, και ήταν πολύ μικρούλης τότε ο αδερφός του. Και μια απορία είχε μείνει στο πρόσωπό του, τι κάνουμε εδώ πέρα. Ήτανε ένα σκηνικό, θα λέω, εγώ το έδεισα 100% αληθινό. Και από τότε πιστεύω εγώ ότι υπάρχει κάτι εκεί έξω. Τώρα, αυτό το πράγμα δεν είναι μια δε μηχανικό κάτι, αλλά δεν είναι μια δε και κάτι φυσικό, δηλαδή κάτι που να είναι, τι να σας πω, που λένε οι περισσότεροι ότι είναι αερόστατα, φώτα από τέτοιο, ανταλλακλάσεις και τέτοια. Καταρχάς είχε ήχο, δεν θα ξεχάσω ποτέ τον ήχο. Τέλος πάντων, άσχετα αυτό, άμα είναι αλήθεια, άμα είναι παρέστηση, άμα είναι κάτι που είδα ή δεν είδα, θα ήθελα να συζητήσουμε για το αν υπάρχουν εξωγήινοι. Λοιπόν, εγώ, κοιτάξτε, με όλα αυτά που έχω μάθει τον τελευταίο καιρό και έχω ασχοληθεί πολύ με αυτό το θέμα, έχω καταλάβει ένα πράγμα, ότι είμαστε, το σύμπαν είναι δισεκατομμύρια χρόνια. Εμείς έχουμε δημιουργηθεί σε πολύ μικροχρονικό διάστημα, δηλαδή σε εκατομμύρια χρόνια, και είμαστε σε έναν γαλαξία με δισεκατομμύρους πλανήτες και αστέρια, και υπάρχουν τρισεκατομμύρια γαλαξίες στο σύμπαν. Εγώ πιστεύω, με τόσο μεγάλη διάρκεια που έχει δημιουργηθεί το σύμπαν και με τόσα πεντάκι δις, άπειρα δηλαδή, άπειρο, δεν μπορείς να το μετρήσεις με νούμερα πλέον, είναι με άπειρους πλανήτες, με άπειρους ήλιους, αποκλείται να μην υπάρχουν εξωγήινοι, αποκλείται να μην υπάρχει δηλαδή νοήμων ζωή, κατά την άποψή μου βέβαια, από αυτά που έχω μάθει, λέω εγώ τώρα, την άποψή μου λέω και όπως συνέχεται, αποκλείται να μην υπάρχει ζωή σε μορφή όπως οι δεινόσαυροι. Αποκλείται να μην υπάρχει ζωή σε βακτηριακή μορφή ή μικροβιολογική μορφή. Αποκλείται να μην υπάρχει ζωή μόνο με ζώα κάπως, με ζώα. Αποκλείται να μην υπάρχει ζωή σε πιο εποχή, όπως ας πούμε πιο παλιά. Να είναι ένας πολιτισμός, αλλά να μην έχει εξελιχθεί τεχνολογικά, να είναι σε εποχή όπως ήταν, ας πούμε, πριν, ήμασταν εμείς 100 χρόνια, 200 χρόνια πριν, όπως είμαστε στο Μεσαίωνα ή στην αρχαιότητα. Μπορεί να υπάρχει ζωή σαν και εμάς ίδια, τεχνολογικά να έχουν αναπτυχθεί. Μπορεί να υπάρχει και ζωή που να έχει αναπτυχθεί τεχνολογικά πιο πολύ. Αλλά το θέμα τι είναι, δεν θα τους δούμε ποτέ αυτούς. Δεν θα καταφέρουμε ποτέ να συναντήσουμε κανένα και δεν θα αποδειχτεί ποτέ ότι υπάρχουν εξωγήινοι. Γιατί πέρα από το διαστημόπλοιο που λέω, διαστημόπλοιο ούφο, τι ήταν αυτό που είδα εγώ, δεν πιστεύω ότι μπορεί να υπάρχει τεχνολογία τόσο μεγάλη που να καλύψει όλες αυτές τις αποστάσεις, ώστε να έρθει μια τεχνολογικά αναπτυγμένη ζωή, νοήμων ζωή από άλλο πλανήτη, να επισκεφτεί κάποιον πλανήτη. Δεν το πιστεύω.
ή θα ήταν πάρα πολύ, δηλαδή θα βλέπαμε πάρα πολλά διαστημόπλια με διαφορετικές μορφές ζωής και διαφορετικά σχέδια διαστημόπλιων στον ουρανό μας συνέχεια, που κάτι που πολλοί μάρτυρες λένε ότι έχουν δει και στο ντοκιματέρ που βλέπω λένε ότι έχουν δει, αλλά άμα ήταν τόσο το φαινόμενο συχνό θα το βλέπανε και ανθρώποι συνέχεια, θα το βλέπαμε, θα το τραβάγαμε στα κινητά, θα το βλέπαμε παντού. Δηλαδή δεν θα μπορούσε να καλυφθεί αυτό το θέμα και δεν θα ήταν το είδε ένας εκεί, ένας αριστερά, ένας δεξιά. Θα υπήρχαν αποδείξεις. Δεν υπάρχουν αποδείξεις. Από τι αποδείξεις? Και μια τεχνολογημένη, αναπτυγμένη τεχνολογία τόσο πολύ που μπορεί να ταξιδεύει τόσο μεγάλη απόσταση, δεν μπορεί να έρθει εδώ πέρα και να πέσει, ξέρω εγώ, και να γίνει συντριβή και τέτοια που λένε. Τι δηλαδή, το χάλασε στο παρκάρισμα το διαστημόπλιο? Αποκλείεται. Εγώ πιστεύω ότι δεν μπορεί να δημιουργηθεί τεχνολογία τόσο πολύ, μπορεί να δημιουργηθεί πάρα πολύ μεγάλη τεχνολογία, να ταξιδέψουμε πάρα πολύ μακριά, να μπορούμε στο μέλλον να ταξιδέψουμε σε άλλους πλανήτες, αλλά ποτέ δεν θα μπορέσουμε να ταξιδέψουμε τόσο μακριά, τόσες μεγάλες αποστάσεις, ώστε να δούμε μια νοήμων ζωή. Λέω νοήμων. Μπορεί να ανακαλύψει αυτό το δορυφόρο που το ξέφυσανε τώρα, πώς λέγεται, δεν θυμάμαι, όχι το δορυφόρο, το τηλεσκόπιο, το τεράστιο που βλέπει τα πάντα, μπορεί να ανακαλύψει ζωή, λέει. Αλλά μέχρι τώρα δεν έχει ανακαλύψει. Και αυτό το πιστεύω πάρα πολύ δύσκολο να... σε αυτή τη ζωή και σε μια άλλη ζωή και σε 100 χρόνια και σε 200 χρόνια να ανακαλύψουμε εξωγήινους. Αλλά εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν. Και υπάρχουν άπειροι. Απλά οι αποστάσεις είναι τόσο μεγάλες και το σύμπαν διασταίνεται μεγαλύτερα από την ταχύτητα του φωτός. Και τίποτα δεν μπορεί να τα... καμία τεχνολογία δεν μπορεί να ταξιδέψει με μεγαλύτερη τεχνολογία από το φωτός. Να φτάσει μια τεχνολογία να ταξιδεύει με την ταχύτητα του φωτός τόσο γλίγορα, είναι απίθανο να πας σε ένα μέρος που έχει ένα πλανήτη με νόημο ζωή και να το γνωρίσει. Έτσι κι αλλιώς το σύμπαν διασταίνεται μεγαλύτερα από την ταχύτητα του φωτός. Δηλαδή και ταχύτητα του φωτός να φτιάξει τεχνολογία, πάλι δεν θα μπορείς να φτάσεις σε αυτό το σημείο που μπορεί να υπάρχει ζωή κάπου. Καταλάβατε. Λοιπόν, τώρα για τα ντοκιμαντέρ που λένε ότι ήταν εξωγήινοι, τους απαγάγανε, όλα αυτά τα φώτα που βλέπουν, που βγαίνουν από θάλασσες, και έχουν δει και πάρα πολύ διάσημοι άνθρωποι και έχουν βγει και το έχουν πει και το λέω και εγώ και τέτοια. Πρέπει να υπάρχει μια άλλη εξήγηση. Πρέπει να είναι κάτι άλλο. Γιατί άμα φτάσει εδώ έστω και ένα, σημαίνει ότι μπορούν να φτάσουν εκατομμύρια διαστημόπλια. Όταν φτάνει μόνο ένα, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι κάτι δεν έχει γίνει σωστά. Γενικά στο... δεν έχει γίνει σωστά στο πώς αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν εξωγήινοι. Δηλαδή πώς θα σας πω, αφού είμαστε εμείς εκατομμύρια χρόνια εδώ και ο πλανήτης είναι δισεκατομμύρια και το σύμπαν είναι δισεκατομμύρια χρόνια εδώ, θα έπρεπε να υπάρχουν όχι μία αναπτυγμένη τεχνολογικά νοήμων ζωή. Έπρεπε να υπάρχουν πάρα πολλές τεχνολογικές αναπτυγμένες ζωές. Και θα έπρεπε να είμαστε σαν μια γειτονιά. Θα έπρεπε να βλέπουμε έστω ένα μικρό διαστημοπλιάκι να περνάει και να το καταγράφουν όλες οι κάμερες του κόσμου και να είναι μια απτή απόδειξη. Αφού αυτό δεν γίνεται αυτό και λέμε είδαμε ένα φως εκεί, ένα φως εδώ, όπως λέω και εγώ, δεν έχουν έρθει εδώ πέρα εξωγήινοι και δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι έχουν έρθει. Το μόνο που ελπίζω για να γνωρίσουμε άλλους
εξωγήινους πολιτισμούς, κατά τη γνώμη μου, τώρα λέω εγώ, είναι να δημιουργηθεί, να ανακαλυφθεί κάτι που δεν το περιμέναμε ποτέ. Δηλαδή δεν περιμέναμε ποτέ ότι θα μιλάμε, ας πούμε, με Skype ζωντανά, ότι θα μιλάω εγώ και θα με ακούτε τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάω, το ραδιόφωνο, το σήμα της τηλεόρασης. Δεν τα περιμέναμε αυτά. Ίσως ανακαλύψουμε κάτι που δεν το περιμέναμε ότι μπορεί να υπάρχει. Ας πούμε μια φυσική κατάσταση στο διάστημα που μπορεί να μας κάνει να ταξιδέψουμε πολύ μακριά, αλλά να είναι σε φυσική μορφή, να μην είναι τεχνολογία. Όπως, ας πούμε, λένε οι μαύρες τρύπες. Δεν είναι οι μαύρες τρύπες τώρα, σκουλικότρυπες που ταξιδεύει στην άλλη άκρη του σύμπαντος, αλλά μήπως κατά τύχη ανακαλυφθεί κάτι τέτοιο ή έστω φτιαχτεί τεχνολογικά από ανώτερο πολιτισμό κάτι τέτοιο και έχει δημιουργηθεί σκουλικότρυπες που κόβουν το χρόνο και το χώρο. Ίσως μόνο τότε μπορούμε να πάμε σε άλλους πλανήτες που έχουν νοήμο ζωή. Αλλά αυτό, επειδή είναι πολύ σπάνιο και έχω ακούσει ότι δεν γίνεται, είναι φυσικά αδύνατον, παιδιά, θα είμαστε μόνοι. Δεν είμαστε μόνοι. Υπάρχουν άπειροι εξωγήινοι πολιτισμοί και τεχνολογικά αναπτυγμένοι, αλλά δεν θα τους γνωρίσουμε ποτέ. Αυτή είναι η άποψή μου. Εκτός αν όλα αυτά που λένε οι μαρτυρίες, τα ντοκιμαντέρ και οι ανθρώποι όπως και εγώ που λέω ότι έχω δει κάτι όταν ήμουν μικρός και αυτά, δεν είναι κάτι άλλο που το έχουμε μπερδέψει με κάτι άλλο, ας πούμε. Μπορεί να ήταν κάτι φυσικό φαινόμενο, κανένα, δεν ξέρω και εγώ τι. Και γιατί μερικές φορές βλέπουμε κάτι και το ερμηνεύουμε αλλιώς εμείς. Στο μυαλό μας το μπερδεύουμε και τελικά μπορεί να μην είναι η αλήθεια αυτή που λέμε. Να νομίζουμε ότι είναι αλήθεια εμείς, αλλά η αλήθεια να είναι κάτι άλλο. Ξέρω εγώ, αυτό που λένε αερόστατο. Ένα φως, μια αντανάκλαση από κάπου αλλού και τέτοια. Μόνο τότε, σε αυτή την περίπτωση, ότι όλες οι μαρτυρίες αυτές που λένε ότι έχουν δει εξωγήινους και τέτοια, και τις συντριβές δεν τις πιστεύω με τίποτα, πιστεύω όλα είναι fake news. Η συντριβή διαστημοπλοίου στη γη είναι για μένα fake news, δεν υπάρχει περίπτωση να είναι αλήθεια. Αλλά να δεις τον ουρανό να περνάει και τέτοια, και έχουν δει πολλά σχήματα διαφορετικά που λένε πολλοί ότι έχουν ζει στον ουρανό. Αν όλες αυτές οι μαρτυρίες είναι αλήθεια και δεν είναι κάποιο παιχνίδι του μυαλού, ας πούμε και το δικό μου, τότε ίσως συναντήσουμε μια προηγουμένη τεχνολογικά ανώτερη εξωγήινη ζωή στον πλανήτη μας. Αλλά και αυτό έχει τις τρύπες του. Δηλαδή, πώς γίνεται να βλέπουν ανθρώποι που είναι σε ένα δάσος, σε ένα απομονωμένο μέρος? Γιατί δεν βλέπουμε, ας πούμε, στις πόλεις που έχουμε κινητά να τα τραβάξουμε όλοι? Γιατί δεν βλέπουμε, ας πούμε, στον ουρανό την ώρα που τραβάνε 100 κάμερες κάτι? Τόσες κάνουν live εκπομπές, τροπέρτε βγαίνουν έξω. Γιατί δεν έχουμε δει κάτι να περνάει από πίσω ποτέ σε live εκπομπή, ξέρω εγώ? Άμα είναι όλες αυτές οι χιλιάδες μαρτυρίες αλήθειες, θα βλέπαμε και εμείς κάπου κάτι. Δηλαδή ξέρουν που είναι οι κάμερες και κρύβονται και φανδύνονται σε ανθρώπους που δεν έχουν κάμερες κατά τύχη και δεν μπορούν να το καταγράψουν και να το δείξουν στον κόσμο. Δεν ξέρω. Μου φαίνεται συνωμοσία, θεωρίες συνωμοσίες και μπούρδες αυτά, και εγώ δεν τις βλέπω τις θεωρίες συνωμοσίες. Θεωρίες συνωμοσίες εμένα μου αρέσουν μόνο σε ταινίες και σε σειρές όπως το X-Files, που είναι η καλύτερη μου σειρά, αλλά στην αληθινή ζωή δεν πιστεύω ότι υπάρχουν θεωρίες συνωμοσίες. Όταν η θεωρία συνωμοσίας είναι αλήθεια, τότε γίνεται γεγονός. Δηλαδή εκ φύσεως οι θεωρίες συνωμοσίας δεν υπάρχουν.
Δεν ξέρω τώρα, σας μπέρδεψα με αυτά που λέω, γιατί είναι και ένα θέμα πολύ, πώς θα σας το πω, μπαίνει και το θρησκευτικό μέσα, δηλαδή πολλοί δεν θέλουν να πιστέψουν ότι υπάρχουν εξωγήινοι. Κάτι για τη θρησκεία λένε ότι άμα υπάρχουν εξωγήινοι δεν υπάρχει θεός, γιατί ο θεός έφτιαξε μόνο τον άνθρωπο και δεν υπάρχουν εξωγήινοι και γι' αυτό το καλύπτουν και δεν θέλει να το μάθει ο κόσμος και το καλύπτει η κυβέρνηση, γιατί θα φέρει πανικό στον κόσμο. Δεν ξέρω τι να σας πω. Εγώ που είμαι άνθρωπος που έχει δει κάτι ο ίδιος με τα μάτια μου, σας λέω ότι είμαι επιφυλακτικός αν θα γνωρίσουμε ποτέ εξωγήινη ζωή. Πιστεύω μόνο ότι υπάρχουν. Ότι υπάρχουν το πιστεύω ακράδαντα. Δηλαδή ό,τι και να μου πεις εσύ για να με πεις το αντίθετο, δεν θα με πεις ποτέ. Γιατί όταν είναι κάτι τόσο χρονολογικά άπειρο στο σύμπαν που υπάρχει και τόσο μέγεθος άπειρο το σύμπαν, αποκλείεται να είμαστε οι μόνοι άνθρωποι, οι μόνοι νοήμων ζωή σε όλο το σύμπαν. Εντάξει. Δεν γίνεται. Άμα είναι άπειρο το σύμπαν, για μένα υπάρχουν άπειρες μορφές ζωής. Δεν τελειώνουν ποτέ. Απλά οι αποστάσεις και η διαστολή του διαστήματος που είναι μεγαλύτερο από το χώρο, που κάνει διαστολή που είναι μεγαλύτερη από τη ταχύτητα του φώτος, διαστέλνει το διάστημα. Δηλαδή σε λίγο δεν θα βλέπουμε τους γαλαξίες που βλέπουμε τώρα με τα τηλεσκόπια και δεν θα μπορούμε να βλέπουμε τα αστέρια. Όχι σε λίγο, ενώ σε πολλά εκατομμύρια χρόνια, γιατί θα απομακρυνθούν εντελώς. Είναι φύση αδύνατον να γνωρίσεις κάποιο νοήμο ζωή. Κοιτάξτε όμως τώρα, το θέμα τι είναι. Λέω νοήμο ζωή συνέχεια, αλλά δεν λέω ζωή. Ζωή σε άλλους πλανήτες. Με το τηλεσκόπιο, πώς λέγεται τώρα αυτό το, που έχει ένα λεπτό να το βρω. Το τηλεσκόπιο James Webb, το μεγαλύτερο στοιχείο της ανθρωπότητας για να καλύψει αν υπάρχουν ζωή και σε άλλους πλανήτες. Όχι νόημο ζωή. Ζωή. Δηλαδή σε βακτηριακή μορφή ή συνθήκες που μπορεί να υπάρχουν ίδιες με τον πλανήτη Γη που μπορεί να έχει ζωή. Αυτό μπορεί να ανακαλύψει κάτι σαν ζωή. Αλλά όχι ότι θα ανακαλύψει, ξέρω εγώ, ένα πλανήτη που θα δει φώτα και κτίρια και τέτοια. Ίσως δει κάτι, δεν ξέρω κι εγώ πώς γίνεται ακριβώς, αλλά θα δει άμα υπάρχουν μορφές ζωής, δηλαδή μικροβιολογικές ή δεν ξέρω, μπορεί κάτι σαν ζώα, ξέρω εγώ, και τέτοια. Αλλά δεν πιστεύω να δει κάτι σαν δηλαδή ένα πλανήτη με φώτα και κτίρια. Δεν μπορεί να το δει αυτό, ας πούμε. Εκεί υπάρχει μια ελπίδα με τον James Webb που έστω και μια μορφή ζωής να βρει. Σημαίνει 100% ότι υπάρχει τεχνολογικά ανώτερη μορφή ζωής, αλλά δεν θα τους φτάσουμε ποτέ και δεν θα τους γνωρίσουμε ποτέ. Αυτή είναι η άποψή μου. Εκτός άμα γίνει τίποτα σούπερ ανακάλυψη που δεν το περίμενε κανείς ποτέ ότι μπορεί να ανακαλυφθεί και να ταξιδέψουμε κάπως κάπου πιο γλυκόρα και από την ταχύτητα του φωτός, δεν ξέρω. Αυτά ήθελα να σας πω, γιατί έβλεπα το ντοκιμαντέρ αυτό και θυμήθηκα το γεγονός που είχα ζει σαν παιδί και ήθελα να το πω αυτό. Ακόμα είναι στο μυαλό μου χαραγμένο, λες και το έχω δει εχθές, γιατί είναι, ήταν το πιο απίθανο πράγμα που έχω δει ποτέ στη ζωή μου, αλλά δεν ξέρω τι είναι, καταλάβατε. Δεν μπορώ να σας πω τι είναι.
Γιατί όχι ότι δεν είμαι σίγουρος για το τι είδα εγώ. Είμαι σίγουρος. Αλλά δεν είμαι σίγουρος γιατί τι ήταν αυτό. Εντάξει, δεν είμαι σίγουρος. Δεν είμαι σίγουρος. Δεν μπορώ να μάθω. Αυτά ήθελα να σου πω. Μπερδεμένα ήταν σήμερα τα πράγματα λίγο. Ελπίζω να σας άρεσε το επεισόδιο. Να περάσετε καλά, να είστε πάντα υγιείς και ευτυχισμένοι.